στην αρμοδιότητα της αστυνομίας. Πρώτον, ποιοι είχαν πρόσβαση στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό, το οποίο αποτελούσε μαρτυρικό υλικό, και εξηγήστε μας πώς είναι δυνατόν η δημοσιοποίησή του να μην μπορεί να, να ανατρέπει και την δικαστική διαδικασία ή να μειώνει την αξία του ως μαρτυρικό υλικό ενώπιον το δικαστήριο. Εντάξει, όσον αφορά το θέμα της διαρροής του σχετικού βίντεο, να πούμε ότι έχει οριστεί αξιωματικός του ΔΑΕ αρχηγείου, ο οποίος έχει αρχίσει έρευνα με οδηγίες να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Τώρα, με ποιο τρόπο έχει διαρρεύσει, αυτό θα το δει, ελπίζουμε να το δείξει το αποτέλεσμα της έρευνας. Σίγουρα η έρευνα αυτή θα καλύψει όλους όσους χειρίστηκαν το συγκεκριμένο βίντεο από τη στιγμή που έχει καταγραφεί. Ναι, πόσοι το χειρίστηκαν, κύριε Στυλιανού? Είναι πολλοί κόσμος που το έχει χειριστεί. Διότι... Είναι αντικείμενο της διερεύνησης αυτό, κύριε Παυλίδη. Θα δείξει από το αποτέλεσμα της. Πάντως φωτογραφίζουν πως η διαρροή έγινε από μέσα από την αστυνομία. Μα ποιος μπορεί να είναι σίγουρος για να εξάγει τέτοια συμπεράσματα, γιατί πρόκειται για συμπεράσματα ή εικασίες. Ναι, συμπεράσματα, από είναι εικασίες. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει κάποια έρευνα για να διαπιστωθεί από τη στιγμή που καταγράφηκε σε ένα χώρο, στη συνέχεια παραδόθηκε αλλού, γίνεται έρευνα για να δούμε ποιοι το χειρίστηκαν. Ναι. Έχει καταγραφεί η διαδρομή που διένυσε από τότε μέχρι σήμερα το βίντεο, δηλαδή από την ημέρα της λήψης μέχρι χθες που διέρευσε. Είναι αντικείμενο της διερεύνησης, γιατί πρέπει να δούμε ποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτό το βίντεο, σε ποιο χρονικό διάστημα και πώς έγινε η διαρροή σήμερα. Θα πάτε και στις κεντρικές φυλακές να ψάξετε και εκεί, διότι και εκεί ενδεχομένως κάποιοι είχαν πρόσβαση στο βίντεο. Ναι. Είναι λογικό ότι ναι, θα συνεργαστούμε και με τη διεύθυνση των κεντρικών φυλακών, όπως αναφέραν και οι ίδιοι, για να καταλήξουμε να δούμε από πού έχει γίνει η διαρροή. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν μπορούμε, δηλαδή, αν και αφήνονται κάποια συμπερασματικά, κάποια υπονοούμενα ότι ίσως να γίνει από την αστυνομία, αυτό είναι πολύ βεβαιασμένο συμπέρασμα και πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα της έρευνας. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης, καταρχάς, γιατί ζητήθηκε αναβολή χθες, αν γνωρίζετε? Αυτό δεν το γνωρίζω. Νομίζω ζήτησε δικαστική αρρωγή από δικηγόρο, ζήτησε δικηγόρο, αν δεν κάνω λάθος, και ορίστηκε ο κατηγορούμενος. Και η υπόθεση ορίστηκε για τον Μάρτιο, 16 Μαρτίου του 2018. Μάλιστα. Ναι, ναι. Σας αφορά και το θέμα της απέλασης του βασικού υπόπτου σαν αστυνομία? Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αγγίξει και κάποιους αστυνομικούς στο πλαίσιο της πειθαρχικής έρευνας που έχει διαταχθεί? Σίγουρα είναι ένα θέμα που μας αφορά. Εξού και έχει διαταχθεί, όχι τώρα, από καιρό, διοικητική έρευνα, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι από πέρσι το ζήτημα που έχει προκύψει, 14/9, αν θυμάμαι καλά. Έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα σε σχέση με το γεγονός, γιατί εντάξει, έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, έχει διαβιβαστεί πρόσφατα στο Αρχηγείο Αστυνομίας και έτσι προκατάστηκε. Δηλαδή, έχετε μια εικόνα εσείς για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απέλαση του ενός εκ των βασικών υπόπτων? Σίγουρα υπάρχει μια εικόνα και σίγουρα προκαταστικά φαίνεται να προκύπτουν κάποια θέματα. Δεν γίνεται να έχει φύγει εκτός Κύπρου ο κατηγορούμενος και να μην υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Είναι λογικό αυτό, έτσι. Απλά εδώ θέλω να τονίσω ότι ναι, αντικείμενο... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και ναι. Πρώτη φορά το λέγεται. Για παράδειγμα, ο ανακριτής που χειρίστηκε την υπόθεση κακώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είναι καλύτερα να φύγει από την Κύπρο? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, απλά μπορεί να βγει ο συμπέρασμα μέσα από τα... Όχι, ναι. Ό,τι προκύπτουν κάποια θέματα, προκύπτουν. Αυτό θα το δούμε και εντός των ημερών, αν θα διαταχθεί κάποια πειθαρχική έρευνα στο τέλος. Απλά, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο ότι ο σκοπός, το αντικείμενο μιας έρευνας, ειλικρινά, δεν πρέπει να είναι μόνο να αποδοθούν
οι ευθύνες, οι όποιες πειθαρχικές, οι άλλες, σε οποιοδήποτε πρόσωπο και να τιμωρήσουμε έναν πρόσωπο. Εγώ πιστεύω και φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνείτε ότι ο σκοπός τέτοιας έρευνας, μεταξύ άλλων, που μπορεί να είναι και ναι, ο εντοπισμός πειθαρχικών ευθυνών, θα είναι ο απότερος σκοπός να διορθωθεί κάτι το οποίο πιθανό να μην έγινε σωστά, για να μην ξαναγίνει. Και αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός όλων μας και όχι οτιδήποτε άλλο. Αν όντως έγινε κάτι λάθος, να λάβουμε τέτοιες αποφάσεις, τέτοια μέτρα για να μην ξανασυμβεί. Ναι, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά τα οποία αφήνουν τεθειμένη και την αστυνομία ως σώμα συνολικά και δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τα κίνητρα αυτών που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Νομίζω ως ηγεσία δείξαμε ότι δεν ανεχόμαστε κάποιες συμπεριφορές, κάποια περιστατικά που κατά καιρούς γίνονται από μέλη μας, και όπως φάνηκε και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κάτι που πέρασε απαρατήρητο, έχει διαταχθεί δικητική έρευνα. Επίσης διερευνήθηκε και η ποινική υπόθεση. Διερευνάται τώρα και το θέμα της διαρροής, εντάξει, είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή δεν είναι κάποια θέματα που είτε κουκουλώθηκαν είτε πέρασαν απαρατήρητα. Ένας αστυνομικός όμως, στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση ενός συγκεκριμένου υλικού, το οποίο είναι μαρτυρία ενώπιον του δικαστηρίου, ναι, πάρα πολύ σημαντικό, αντί να το αξιοποιήσει κάνοντας τη δουλειά του, το δίνει σε βουλευτές, το δίνει σε ξέρω εγώ σε άλλα πρόσωπα. Σημαίνει ότι ο αστυνομικός έδωσε αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα και τι όφελος. Εγώ δεν είχα πρόσβαση σε αυτό το βίντεο, ναι. Ένας αστυνομικός, ναι, είχαν αρκετά, άτομα πρόσβαση σε αυτό το... Έτσι, σας ρώτησα και προηγουμένως, πόσα είναι αυτά τα άτομα. Εν πάση περιπτώσει είναι αντικείμενο της έρευνας και είναι άδικο να κατηγορούμε. Όχι, δεν κατηγόρησα αστυνομικό, είπα ότι έφυγε. Αυτοί που είχαν πρόσβαση ήταν ανακριτές. Μεταξύ αυτών που είχαν πρόσβαση ήταν και ανακριτές. Ναι, πόσοι άλλοι όμως, και οι δικηγόροι το κράτουσαν αυτό το βίντεο. Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Ναι. Πιθανό. Αυτή τη στιγμή όμως δεν το γνωρίζω. Πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η έρευνα για να καταδείξει, αν καταδείξει, από πού έφυγε αυτό το βίντεο. Μάλιστα. Και δημοσιοποιήθηκε. Κύριε Στυλιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.